Συνεχίζουμε εδώ στην Ototeca Expo TV Powered by Live Media με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έχω κοντά μου και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον κύριο Γιώργο Τζαβάρα. Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Τζαβάρας μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλώς σας βρίσκω. Συμμετέχετε στην Ototeca Expo, μια έκθεση η οποία πραγματικά είναι θεσμός στον τομέα του aftermarket του αυτοκινήτου. Έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα, θα λέγαμε, μεγάλη προσέλευση και μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο δύο λόγια για τη συμμετοχή σας. Ξεκινήσαμε το 2019 για πρώτη φορά την έκθεση. Η έκθεση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το 2019. Ο χώρος ήταν εκθεσιακός, αλλά όχι τόσο καλός όσο ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα. Η πρώτη εντύπωση όλου του κόσμου που ήρθε σε αυτό το χώρο είναι πάρα πολύ θετική, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το επίπεδό μας είναι πολύ υψηλό και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες εκθέσεις του ευρωπαϊκού χώρου, όπως η έκθεση που γίνεται στη Φραγκφούρτη ή στη Σανγκάη. Όλοι έχουμε δώσει τον καλύτερο μας σε αυτό και αυτός ο εαυτός είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και ο κόσμος να μην είναι ευχαριστημένος με ωραία περίπτερα και με πολύ καλό περιβάλλον. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι της εταιρείας σας. Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό σας? Η εταιρεία μου έχει συσταθεί το 2004. Το κύριο αντικείμενό της είναι η εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αυτοκινήτων. Ασχολιόμαστε με μίζες, δυναμό, ό,τι έχει σχέση με το ηλεκτρικό κύκλωμα, πολλαπλασιαστές, αισθητήρες. Έχουμε μια ευρεία γκάμα όλων των προϊόντων και έχουμε μια πολύ καλή εξειδίκευση όσον αφορά τα air conditioning των αυτοκινήτων. Φέρνουμε πλήρες γκάμες από όλες τις σειρές των προϊόντων, χωρίς να ξεχωρίσουμε ευρωπαϊκά ή ασιατικά ή κορεάτικα. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στο αγοραστικό κοινό πρώτης ποιότητας προϊόντα, στις καλύτερες τιμές και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού. Οι αποστολές μας γίνονται αυθημερών σε όλη την Ελλάδα. Οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι και τα προϊόντα μας είναι καταξιωμένα σε όλη την αγορά. Οι προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζετε γενικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ποιες είναι και πώς τις διαχειρίζεστε? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και εμείς να στραφούμε λιγάκι προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και εισάγουμε κάποια κομπρεσέρ και κάποιες μίζες και δυναμό για όσα έχουν όσον αφορά τα ηλεκτρικά ή τα υβριδικά αυτοκίνητα. Η εξέλιξη μας οθεί στην προμήθεια τέτοιων ανταλλακτικών και ψάχνοντας να βρούμε προμηθευτές για να είμαστε μέσα στην αγορά. Εάν δεν ακολουθήσουμε την εξέλιξη του οχήματος και δεν φέρουμε καινούργια ανταλλακτικά, δυστυχώς η αγορά θα μας βγάλει έξω. Και θέλουμε να είμαστε μέσα στην αγορά και τα επόμενα χρόνια. Όσο μπορούμε βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συμμετοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.